Με κάθε λαμπρότητα τιμάται σήμερα η εορτή του Αγίου Δημητρίου του Μεγαλομάρτυρα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πανηγυρική θεία λειτουργία τελέστηκε σήμερα το πρωί και στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Καρνανίας Κόσμα. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κοσμάς αναφέρθηκε στο έργο της ενορίας του Αγίου Δημητρίου, τόσο για τα συσίτια, όσο και για το κοινωνικό φροντιστήριο. Δημήτριος είναι πολύούχος στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο μόνιμος ναός πάνω από τον τάφο του. Γεννήθηκε το 280 με 284 μετά Χριστόν και έφυγε από την ζωή το 303 ή το 305 μετά Χριστόν στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί έναν από τους μεγαλομάρτυρες της Χριστιανοσύνης. Ο Άγιος Δημήτριος ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας στην Θεσσαλονίκη. Σύντομα ανελήχθηκε στις βαθμίδες του Ρωμαϊκού στρατού με αποτέλεσμα σε ηλικία 22 ετών να φέρει το βαθμό του χιλιάρχου. Ως αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού κάτω από την διοίκηση του τετράρχη Γαλερίου Μαξιμιανού, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός, έγινε χριστιανός και φυλακίστηκε στην Θεσσαλονίκη το 303, διότι αγνόησε το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού περί αρνήσεως του χριστιανισμού. Μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε ιδρύσει κύκλο νέων προς μελέτη της Αγίας Γραφής. Σύμφωνα με την παράδοση, μέσα στην φυλακή ευλόγησε τον μαθητή του Νέστορα να νικήσει τον ειδωλολάτρη Παλαιστή Λιαίο. Η νίκη του Νέστορα εξόργησε τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό που παρευρίσκεται στο στάδιο και έτσι ο μεν Νέστορας αποκεφαλίστηκε. Ο δε Δημήτριος δολοφονήθηκε με λογχισμό στα πλευρά. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι χριστιανοί παρέλαβαν το μαρτυρικό λείψανο και το έθαψαν. Και πάνω στον τάφο, το 412,
ο έπαρχος του Ιλυρικού Λεόντιος, έχτισε ναό. Οι συγγραφείς εγκομείων του Αγίου Δημητρίου, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Γρηγόριος ο Παλαμάς και Δημήτριος Χρυσολοράς, αναφέρουν ότι το σώμα του Αγίου ετάφη στον τόπο του μαρτυρίου. Ο δε τάφος μετεβλήθη σε βαθύ φρέαρ, που ανέβλιζε μύρο, εξού και η προσωνυμία του Μυροβλήτου. Για τη Θεσσαλονίκη και για τους πολίτες της, δεν γιορτάζεται μόνο η μνήμη του Αγίου Δημητρίου σήμερα, αλλά και η απελευθέρωσή της από τους Τούρκους, και μάλιστα σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια. Επίσης, άλλο ένα χαρούμενο γεγονός είναι ότι η ιερά εικόνα του Άξιον Εστί βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στα πλαίσια των εορτών.